Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται από το ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που χορηγήθηκε σε απασχολούμενους στο τομέα της υγείας, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους που ανήκουν και υπηρετούν στο περισβεστικό σώμα, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι ειδικότητες εργαζομένων που μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο είδος επιδόματος. Οι υπουργικές αποφάσεις που υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, τον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη, έχουν αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο δημόσιο. Αντίστοιχες αποφάσεις για κατηγορίες δικαιούχων θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλώντας στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραΐτη, περισσότερο για το θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, κ. Γιάννης Αγοραστός, αλλά και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, κ. Γιάννης Μίτσιος. Έχει υπογραφεί η ΚΙΑ, ναι, για αύξηση του επιδόματος, του, ναι, ανθυγιεινού, ναι, στους νοσηλευτές, ναι, και την ένταξη κάποιων κατηγοριών οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν, που εντάχθηκαν και αυτές οι κατηγορίες. Περιμένετε. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η ένταξη, για να τα κλείνουμε ένα-ένα, η ένταξη των νέων δικαιούχων, των νέων κατηγοριών, είναι το τέλειο. Έτσι, καλό. Είναι το τέλειο. Ικανοποιήθηκε ένα αίτημα πολλών χρόνων. Πάγιον ετών, κάποια λάθη που είχαν γίνει παλιά με την ένταξη κάποιων δικαιούχων, είχαν ξεχαστεί κάποιες κατηγορίες, ήρθε η ώρα να διορθωθεί αυτό το κείμενο. Τέλειωσε μάλιστα, αυτό. Μάλιστα, η αύξηση, αυτοί όλοι αυτές οι νέες κατηγορίες εντάσσονται στη γάμα κατηγορίας στα 150 ευρώ. Που, ναι, έχετε δίκιο. Ότι αυτοί οι συνάδελφοι θα έχουν μία αύξηση 1.700 ευρώ το έτος. Ωραία, καλό είναι αυτό. Φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακοποιών, οδοντοτεχνίτες και επόπτες δημόσιας υγείας. 150 πέρα από τους επόπτες που είναι κατηγορία Δέλτα και είναι 105 ευρώ. Ωραία. Ακριβώς, εντάξει, ακριβώς. Εντάξει, στο νοσηλευτικό προσωπικό. Πάμε στο νοσηλευτικό τώρα. Το νοσηλευτικό, το οποίο ήταν στην πρώτη κατηγορία, παραμένει στην πρώτη κατηγορία με μία αύξηση 33%, δηλαδή από τα 150 ευρώ θα πάμε στα 200 ευρώ. Ναι. Και αυτό είναι ικανοποιητικό. Στην παρούσα φάση μπορεί να το λέμε αυτό, αλλά εάν σκεφτούμε ότι πριν ένα χρονικό διάστημα κάποιοι έβγαιναν και έλεγαν ότι θα κοπεί τελείως το επίδομα αυτό και μάλιστα θα υπάρξουν και περικοπές, φτάσαμε στο σημείο να πάρουμε αύξηση. Όχι, όχι. Ένα λεπτό, κύριε Αγοραστέ, μην μου τα μπερδεύετε. Αν είναι να κόψουν αυτό το επίδομα, αυτό να σας αυξήσουν το μισθό. Αυτό μας έλεγαν όλοι. Τι έλεγαν, ότι δεν είστε επικίνδυνο και ανθυγιεινό επάγγελμα. Πρέπει να το παίρνουμε και πράγματι συνεχίζουμε να το παίρνουμε. Υπήρξε μία αύξηση. Μπήκαν και άλλες κατηγορίες μέσα. Σε κάποιες κατηγορίες η αύξηση που ήταν στο 112%, από τα 70 ευρώ πήγαν στα 150 ευρώ. Η τρίτη κατηγορία, τα 70 στα 150, κατηγορία, ναι. Ακριβώς. Ναι. Άγιες οι αυξήσεις ήταν γενναιόδορες, δεν μπορούμε να πούμε. Τότε γιατί η ΠΟΕΔΗΝ μιλάει για κοροϊδία. Κοιτάξτε, δείτε, το πάγιο αίτημα, ναι, ήταν ότι όλοι οι υγειονομικοί, ακόμη και οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι διοικητικοί, θα έπρεπε να παίρνουν ένα επίδομα. Όχι, ένα λεπτό. Οι διοικητικοί, περιμένετε, το ανθυγιεινό και το επικίνδυνο στους διοικητικούς πού? Στην πέμπτη κατηγορία. Γιατί μου το κάνετε αυτό τώρα? Από εκεί που παλεύουμε να πάρετε ένα αξιοπρεπές επίδομα γιατί είστε επικίνδυνο και ανθυγιεινό, μη μου μιλάτε τώρα και για άλλου είδους εργασία. Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η ΚΙΑ, θα πω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί θίγει τους μόνιμους πυροσβέστες του περιοριστικού σώματος. Μην ξεχνάμε ότι η εργασία μας είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνη με δεκάδες νεκρούς τα τελευταία χρόνια. Mm. Οι εποχικοί πυροσβέστες λαμβάνουν, οι οδηγοί εποχικοί πυροσβέστες λαμβάνουν το επίδομα εδώ και χρόνια. Με αυτή την ΚΙΑ επεκτάθηκε στο σύνολο των συμβασιούχων πυροσβεστών, mm, όπως έχουν πάρει και δικαίως και οι υγειονομικοί, όπως και κάποιες ειδικές κατηγορίες. Mm. Αυτοί όλοι ανήκουν στο ενιαίο μισθολόγιο. Σε αντίθεση οι μόνιμοι που ανήκουμε στο ειδικό μισθολόγιο, ναι, δεν εξαιρούμαστε. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα ανάλογες κινήσεις του να κάνει διορθωτικές τροποποιήσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί το ειδικό μισθολόγιο. Ναι. Την άλλη επιφυλασσόμαστε ότι μπορεί να βγούμε στους δρόμους.
Α, θα... είστε αποφασισμένοι να το φτάσετε μέχρι εκεί. Βεβαίως. Μα ναι. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πυροσβέστης, ο μόνιμος, πάρετε παράδειγμα τα γεγονότα στην Τουρκία, πως αυτή τη στιγμή με τις ικανότητες και τις γνώσεις που έχει είναι από τους καλύτερους παγκοσμίως.